21 αριστούχους μαθητές του δευτέρου τετραμήνου της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας βράβευσε με μια προπληρωμένη πιστωτική κάρτα το πρωί της Τετάρτης, όπως είχε υποσχεθεί ο Μητροπολίτης Θεότιδας κ. Σημεών. Η τελετή της βράβευσης πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς, στηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ από το Βήμα Σεβασμιότητας ανακοίνωσε χρηματικό έπαθλο σε όσους μαθητές επανεγγραφούν τη νέα χρονιά, αλλά και σε όσους φέρουν νέους μαθητές στο Ίδρυμα, καθώς όπως είπε, στόχος είναι οι μαθητές του Εκκλησιαστικού Σχολείου να αγγίξουν τον τριψήφιο ρυθμό. Παράλληλα, ο κ. Σημεών ανακοίνωσε και τη δημιουργία μιας εκπομπής στο ραδιόφωνο της Μητρόπολης, όπου οι μαθητές του σχολείου θα παρουσιάζουν τα θέματα και τις δράσεις τους. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας, σε αυτό το πρότυπο εκκλησιαστικό σχολείο που δίνει μια κατεύθυνση ιδιαίτερη στον ορθόδοξο πολιτισμό, στην ορθόδοξη κουλτούρα, στην ορθόδοξη παράδοση, στην ορθόδοξη αισθητική. Θέλω ιδιαίτερα φέτος να σας συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Μια χρονιά με τηλεεκπαίδευση, με εκπαίδευση εξ αποστάσεως, μια χρονιά μακριά από τους φίλους, τις φίλες, μακριά από τους δασκάλους μας, από το φυσικό μας χώρο, γιατί ο φυσικός χώρος είναι το σχολείο. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνει τη δυνατότητα και στο δεύτερο τετράμινο να υλοποιήσω τη δέσμευσή μου και να προσφέρω αυτήν την προπληρωμένη πιστωτική κάρτα σε 21 μαθητές αυτό το τετράμινο για να τη διαχειριστούν, να τη διαχειριστείτε όπως εσείς νομίζετε. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία να απευθύνω μία πρόσκληση και μέσα από το Στάρκετ της Ελλάδος, αλλά κυρίως μέσα από εσάς. Τη νέα χρονιά να αυξήσουμε έτι περισσότερο τους μαθητές του σχολείου. Γι' αυτό θα σας δώσω και μερικά κίνητρα παραπάνω. Εδώ είναι κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρο? Όσοι κάνετε επανεγγραφή, με την επανεγγραφή σας θα πάρετε και εσείς ένα δώρο. Μια οικονομική ενίσχυση και ευλογία, ένα χαρτζηρίκι για την επανεγγραφή σας, για να γλεντήσετε την επανεγγραφή σας. Και επίσης, όποιος από εσάς φέρει έστω και έναν μαθητή, θα πάρει και εκείνος δώρο για κάθε νέα εγγραφή. Και όποιος φέρει μαθήτριες, οι κοπέλες θα πάρουν και κάτι παραπάνω. Και μια δώρο επιταγή να πάνε να ψωνίσουν σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα ό,τι θέλουν. Να ενισχύσουν την καρδαρόπα τους. Γι' αυτό λοιπόν βάλτε τα δυνατά σας και θα δώσω και κίνητρο, αλλά δεν θα πω ποιο είναι, και σε κάθε δάσκαλό σας για κάθε μαθήτρια ή μαθητή που φέρει στο σχολείο. Βάλτε λοιπόν τα δυνατά σας, ο στόχος μας είναι τριψήφιο νούμερο για την επόμενη χρονιά. Τουλάχιστον 100 μαθητές και μαθήτριες. Ευχές και συγχαρητήρια έδωσαν οι καθηγητές του σχολείου αλλά και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ελένη Μπενιάτα μαζί με τις Διευθύντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της ευλογημένης πρωτοποριακής πρωτοβουλίας του Μητροπολίτη μας για βράβευση των αριστούχων μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας. Αποτελεί δε ακόμη ένα ισχυρό κίνητρο για περαιτέρω δραστηριοποίηση και ενίσχυση της ευγενούς άμυλας μεταξύ τους. Όταν βραβεύονται δε οι μαθητές του Εκκλησιαστικού Σχολείου, που είναι ένα σχολείο ιστορικό και ταυτόχρονα έρχεται να επιτελέσει και να εκπληρώσει ένα όραμα και του Σεβασμιωτάτου και δικό μας για την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, είναι μια διπλή χαρά. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να είναι πάντα πρωτοπόροι στη ζωή τους, στο ήθος και στην ευγενή άμυλα και στη μόρφωση. Εύχομαι αυτή η μέρα να είναι ορόσημο όπως και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Να ξέρετε ότι ό,τι πετυχαίνετε είναι ένα λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα που θα είναι η μελλοντική ζωή σας. Σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όχι μόνο για την προσπάθεια την οποία κάνατε, αλλά και αυτά τα οποία καταφέρατε παίρνοντας την αριστεία. Η σχολή αυτή είναι τροφός. Είχαμε την ευκαιρία και την τύχη να περάσουμε από εδώ ως καθηγητές, ως εκπαιδευτικοί.
να στηρίξουμε το έργο της, να γνωρίσουμε ωραίους ανθρώπους και να δούμε μαθητές, στα πρόσωπα των οποίων είδαμε την ελπίδα, τη χαρά και την αγάπη για τους συνάνθρωπους. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται εδώ στο σχολείο και η βράβευσή σας και η πρωτιά που έχετε καταφέρει να πετύχετε σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με τις επιτυχίες πολλές, τις πολλές που σημειώνουν πολλά γυμνάσια και λύκεια του νομού και της στερεάς Ελλάδος ευρύτερα, συμμετέχετε και εσείς και αυτό με κάνει να αισθάνομαι διπλή χαρά. Από την πλευρά τους, οι μαθητές της σχολής πρόσφεραν μία ανθοδέσμη στο Μητροπόλητη Φθιώτιδας, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη τους προς το πρόσωπό του. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πατρική σας χειρονομία, η οποία επιβραβεύει τους σκόπους μιας ιδιαίτερης και απαιτητικής σχολικής χρονιάς. Σύμπασα η σχολική μας κοινότητα πιστεύει ότι με τη στήριξη και την αγάπη σας, το εκκλησιαστικό μας σχολείο θα καταστεί πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε να φανούμε. Στο τέλος της τελετής ακολούθησε περιήγηση του Μητροπολίτη στην έκθεση εικονογραφίας του σχολείου.